με την ακρίβεια να καλπάζει τα εισοδήματα στάσιμα εδώ και χρόνια και τις προβλέψεις δυσίωνες, καταναλωτές και επαγγελματίες δηλώνουν αν μη τι άλλο προβληματισμένοι και επιφυλακτικοί για όσα θα φέρει το καλάθι του νοικοκυριού που όπως σήμερα τέθηκε σε ισχύ φέρνοντας το πάγωμα των τιμών σε 51 βασικά είδη από 13 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, είμαστε από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας αντίθετη με το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού. Είμαστε αντίθετοι γιατί δεν θα προσφέρει τίποτα επιπλέον στον καταναλωτή, τίποτα δεν θα προσφέρει στην καθημερινότητα του πολίτη λόγω της ακρίβειας. Είχαμε δηλώσει ότι στο καλάθι του νοικοκυριού θα μπουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και σίγουρα το Υπουργείο θα ασχοληθεί με το καλάθι του νοικοκυριού και δεν θα ασχοληθεί με τις αυξήσεις των τιμών στα υπόλοιπα προϊόντα. Πονοκέφαλο αρχικά στους αρτοποιούς και σύντομα στους καταναλωτές φέρνει η νέα αύξηση της τάξης του 5% στα σιτηρά. Τον τελευταίο χρόνο είναι στο 15 με 16% και αυτό οφείλεται ότι από το καλοκαίρι του 2021 πριν από τον πόλεμο και μέχρι σήμερα έχει διπλασιαστεί το κόστος λειτουργίας των αρτοποιών. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, κάθε μέρα ό,τι χρησιμοποιούμε και το αγοράζουμε σε διαφορετική υψηλότερη τιμή. 4 φορές το 2021 η αλευροβιομηχανία αύξησε το αλεύρι με αποτέλεσμα να δούμε αυξήσεις και μετά το ενεργειακό πρόβλημα του Σεπτεμβρίου του 2021 να αυξάνονται οι τιμές στο ψωμί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2021 πάνω από 35%. Με την τιμή του κιλού στο ψωμί ήδη να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ο κλάδος των αρτοπιών ζητά να συνεχιστεί η επιδότηση για το επόμενο διάστημα με τον φόβο για περισσότερα λουκέτα να ελοχεύει. 220 με 230 αρτοπία έχουν κλείσει μέχρι σήμερα. Στην τελευταία καταγραφή που είχαμε κάνει ήταν 204, από την ενημέρωση στις πληροφορίες που έχουμε ότι ξεπερνάνε σήμερα τα 230 και αυτά είναι μικρά αρτοπία, οικογενειακές επιχειρήσεις. Στο μεταξύ η ακρίβεια καλπάζει και οι καταναλωτές, βαλόμενοι από πολλαπλά μέτωπα, περνούν σε θέση άμυνας, μειώνοντας τις καταναλώσεις. Εμείς αντιδράσαμε διότι μετακυλήθηκε το κόστος, το ενεργειακό, το ηλεκτρικό, το καύσιμο, το πέλετ και οι πρώτες ύλες στο ψωμί και στα αρτοπαρασκευάσματα. Με αποτέλεσμα, ο ΣΥΝΚΑ να μην αντιδικούμε με τον φούρναρη, να αντιδικούμε με την κυβέρνηση που δεν έλαβε μέτρα σοβαρά να ενισχύσει παραγωγικές τάξεις όπως είναι και ο φούρναρης για να μπορέσει ο Έλληνας να τρώει φτηνό ψωμί. Το φτηνό ψωμί δεν σημαίνει ότι